Συνέντευξη στην καναδική εφημερίδα The Globe and Mail παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη μιλά για τις προοπτικές της Ελλάδας και τη νέα εποχή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη πρέπει να έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, αναφέρει και εξηγεί, πρέπει να είναι για όλους και να είναι βιώσιμη. Πρέπει να είναι ανάπτυξη που δεν επιδεινώνει τις εισοδηματικές ανισότητες με τον τρόπο που έχουμε δει να συμβαίνει στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Το όραμά του για την Ελλάδα δεν είναι τίποτε λιγότερο από επαναστατικό, αναφέρει η καναδική εφημερίδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προσθέτει, θέλει να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα λειτουργεί ως μαγνήτης για τις ξένες επενδύσεις και δεν θα εξαρτάται μόνο από τον ήλιο και τη θάλασσα. Κυβερνητικές πηγές προσθέτουν πως ο δημοσιογράφος Έρικ Ρέτζουλη, ο οποίος συνάντησε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει για τον κύρ. Μητσοτάκη ότι ανέλαβε το Ηράκλειο καθήκον να ανανεώσει τη χώρα μετά από 10 χρόνια κρίσης μέσα από τη μείωση των φόρων, την ψηφιοποίηση του κράτους, την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ώστε οι τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η ανάπτυξη πρέπει να έλθει από τον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο ζήτημα της Λιβύης, τονίζει, δεν θα επιτρέψουμε καμία τουρκική δραστηριότητα που να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αναφερόμενος γενικότερα στα ελληνοτουρκικά σημειώνει, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με όλους τους γείτονες μας, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς της Τουρκίας. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, τότε είμαστε ανοιχτοί, στο ενδεχόμενο να προσφύγουμε, σε διεθνή δικαιοδοσία. Αλλά, οι κόκκινες γραμμές δεν μπορούν να παραβιαστούν από κανέναν, οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι στη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Τζούστιν Τράντιου στο Λονδίνο, δέχτηκε πρόσκληση από τον Καναδό Πρωθυπουργό να επισκεφθεί τον Καναδά, κάτι που σχεδιάζει να κάνει έως το 2021. Η εφημερίδα, σημειώνουν από την κυβέρνηση, σχολιάζει ότι οι δύο ηγέτες ανέπτυξαν αμέσως έναν ισχυρό δεσμό. Αναφέρουν, επιπλέον ότι ανάμεσα στις σημαντικές καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και αυτή της Eldorado Gold στη Χαλκιδική. Από το περασμένο καλοκαίρι έχουμε εκδώσει μια σειρά από άδειες που είχαν καθυστερήσει αδικαιολόγητα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή επαναδιαπραγματευόμαστε τη σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους για τις εναπομείνασες επενδύσεις, ώστε να διατηρηθούν στο ακέραιο οι θέσεις εργασίας, να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό κόστος και να παρέχονται δεσμεύσεις κοινωνικής υπευθυνότητας στην τοπική κοινωνία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε συμφωνία, λέει ο Πρωθυπουργός για το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, επίσης, ότι εξελέγει με μια ατζέντα αλλαγής που θα βελτιώσει τις ζωές των Ελλήνων και προσθέτει ότι οι πολίτες υποδέχονται αυτή την προοπτική, καθώς έχουν μεταβάλει τη στάση τους απέναντι στα συμφέροντα των λίγων που λειτουργούν εις βάρος των πολλών, αλλά και απέναντι στα φαινόμενα βίας. Εκλέχθηκα για να κάνω πράξη την αλλαγή και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω, αναφέρει κλείνοντας τη συνέντευξη ο Κάπα. Μητσοτάκης.